Yes. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Το πρώτο σου τατού. Έχεις ετοιμαστεί ψυχολογικά? Μην αγχώνεσαι, είσαι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Όλα θα πάνε τέλεια. Έχουμε καταλήξει το σχέδιο, έτσι. Θα κάνουμε λίγο μία επαλήθευση για να το βγάλω στο καρμπόν, εντάξει? Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Και θα το κάνουμε στο χέρι σου. Πολύ ωραία. Θα δώσουμε λοιπόν κάποια λεπτά να ετοιμαστούν και ό,τι απορία έχεις μπορείς να με ρωτάς. Το κόβω τώρα. Που βρίσκεται γύρω-γύρω για να βγάλω πιο εύκολα το καρπό. Πρώτα λοιπόν θα το βάλουμε πάνω στο δέρμα σου για να δούμε πώς θα βγει, πώς φαίνεται. Να είσαι 100%. Ναι. Όχι, αν δεν σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, θα το σβήσουμε και θα το ξανακάνουμε. Θα περάσω εδώ πέρα. Στο δέρμα σου να φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες. Διαφορετικά δεν θα με βοηθήσει και πολύ. Ωραία. Πριν το βάλουμε λοιπόν στο δέρμα σου, θέλω να προετοιμάσουμε το δέρμα. Ένα λεπτάκι να βάλω τα χάδια. Ξέρεις ότι τα πάντα είναι αποστρωμένα και οτιδήποτε χρησιμοποιηθεί σε εσένα θα είναι για πρώτη φορά, όπως και το τατουάζ. Λοιπόν, να δω λίγο το δέρμα σου εδώ πέρα το χέρι. Ωραία. Θα μου επιτρέψεις λίγο να το ψηρίσουμε σε εκείνο το σημείο. Δεν θέλω καθόλου τριχούλες, έτσι. Πάρα ένα ξεραπάκι μιας χρήσης. Και λίγο αφρό. Ναι, μόνο αυτό το σημείο με ενδιαφέρει. Δεν έχεις εδώ απλά. Είναι κάποιες τριχούλες που δεν φαίνονται.
όμως δεν κάνει να υπάρχουν τώρα. Οπότε θα τις βγάλουμε. Πολύ ωραία. Θα το ξεπλύνουμε λίγο. Και λίγο χαρτάκι. Για να το σκουπίσουμε. Τώρα στο δέρμα σου μία λοσιόν ειδική για να βγει τέλεια το τατού, το καρμπόν του δηλαδή. Ωραία, να το περάσουμε λίγο. Μέχρι στιγμής πώς νιώθεις? Δεν κάνω μυδικά, δεν σε ώρα. Μην ανησυχείς καθόλου. Είναι όλο στο μυαλό. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το καρπόν. Είμαστε έτοιμοι. Για να δω. Ωραία. Δες το κι εσύ σου αρέσει έτσι. Σημεία. Αυτό τώρα που χρησιμεύει όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το τατουάζ μας, θα υπάρξει αίμα χωρίς να σε ανησυχεί, έτσι. Οπότε η βαζελίνη γύρω γύρω από τα σημεία που είναι το τατού θα βοηθάει ώστε να μην κυλάει η μελάνη μαζί με το αίμα, καθώς θα τρέχει και να μην γίνει χαμός τέλος πάντων. Για να είναι πιο καθαρό το δέρμα. Βάζουμε λίγο τη βαζελίνη μας. Βαζελίνη θα βάζω καθόλου τη διάρκεια, σε σημεία που θεωρώ ότι χρειάζεται. Κάθε μου βήμα θα σου εξηγώ ακριβώς τι κάνω. Πρώτα θα χρειαστούμε τη μελάνη μας. Το τατού σου είναι μαύρο, οπότε δεν θα χρειαστούμε χρωματιστή μελάνη. Σε ένα από αυτά εδώ τα καπάκια θα βάλω τη μελάνη που θα χρειαστώ. Ας το ανοίξουμε. Αυτό φυσικά είναι μια χρήση. Και από εδώ θα βουτάω τη βελόνα μου. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι βελόνες. Μη σε τρομάζει το μέγεθος. Μέσα στο δέρμα σου θα μπουν ελάχιστα χιλιοστά.
Απλά όλο αυτό βοηθάει στο μηχανισμό. Ας ανοίξω ένα να το πείσω. Είναι αυτό εδώ. Ελάχιστα λοιπόν από τη μύτη μας θα μπαίνει μέσα στο δερματάκι. Θα το βάλω λίγο στο μηχάνημα και να το ρυθμίσω. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσω. Από εδώ πέρα βγαίνει η βελόνα. Ελάχιστα χιλιοστά. Έτσι. Δεν θέλω να σε τρομάξει ο ήχος. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να το ετοιμάσουμε. Θα βάλουμε αυτά εδώ τα λάστιχα. Τα οποία βοηθούν στο να είναι σταθερή η βελόνα μας. Τέλεια. Και τώρα μένει να το βάλουμε στο ρεύμα. Πριν το κάνουμε όμως, θα ήθελα να βάλω αυτό εδώ. Είναι αυτά τα δύο μπαίνουν στο μηχανάκι και μπαίνει. Αυτό είναι στο ρεύμα μας. Πριν το κάνω όμως, θα ήθελα να βάλω σε αυτό όλο ένα σακουλάκι. Αυτό εδώ. Γιατί κάποιες στιγμές μπορεί αυτό το καλώδιο να ακουμπήσει κάπου πάνω μας, πάνω στο δέρμα. Και καλό είναι να μην είναι έτσι χειμώνο. Αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσουμε εδώ. Βάλω και ένα λάστιχο για να το κρατάει σταθερό. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αδειά ανάσα και το μυαλό ας το αλλού. Θα σου κάνω πρώτα με ένα δοκιμαστικό για να δεις πως είναι η αίσθηση του τσιμπήματος. Ας έρθουμε λίγο πιο κοντά.
Τίποτα δεν είναι έτσι. Μπράβο. Είναι, τα έχουμε τελειώσει. Να το καθαρίσουμε λίγο τώρα. Ωραία, θα βγάλω λίγο αυτό το γάντι που χρησιμοποιώ. Θα βάλω κάποια άλλα γιατί έχουν λερωθεί αυτά. Τίποτα δεν ήταν. Σκέφτεσαι να κάνεις άλλο. Προς το παρόν όχι. Μόλις ξεχάσεις τη σημερινή μέρα και τον ελάχιστο πόνο που ένιωσες, σίγουρα θα θέλεις να κάνεις και άλλο. Και να ξέρεις ότι στο δεύτερο θα σου κάνω και έκπτωση. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Σου αρέσει? Χαίρομαι πολύ. Ωραίο. Λοιπόν, οδηγίες.
Τώρα θα σου βάλω λίγο μια γάζα και από πάνω ένα σελοφάν και ένα λευκό πλάστη για να το κρατήσεις στη θέση του. Θα το προστατεύεις λοιπόν, όταν θα κάνεις φάνια θα βάζεις επάνω βαζελίνη. Έτσι η βαζελίνη δημιουργεί ένα διάβροχο στρώμα και δεν θα επηρεάζεται από το νερό. Παρ' όλα αυτά θα το προσέχεις να μην πάει πολύ νεράκι εκεί πέρα, δεν το θέλουμε στην αρχή. Ωραία, θα σου γράψω και μια κρεμούλα. Θα σου σημειώσω για να την πάρεις από το φαρμακείο. Αυτή θα τη βάζεις τώρα στην αρχή, καθημερινά, 2 και 3 φορές την ημέρα, δεν είναι κάτι. Είναι υδάτωση. Γιατί ουσιαστικά αυτό που έχουμε τώρα είναι μια ανοιχτή πληγή, έτσι, ένα τραύμα. Οπότε πρέπει να το περιποιηθούμε. Καθόλου ήλιο. Εντάξει, ο καιρός δεν αναδείχνεται για θάλασσα, οπότε καλό αυτό. Καθόλου ήλιο, καθόλου θάλασσα κτλ. Το προσέχεις πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουμε στην αρχή του τατουάζ μας. Γιατί τα πρώτα σημαδάκια που φεύγουν δεν πρέπει να τα πειράξουμε. Πώς βγάζουμε μια πληγή και βγάζουμε αυτά τα μαυράκια, δεν πρέπει να το βγάλεις, θα το αφήσεις να πέσει μόνο του. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε το τατουάζ μας στην αρχή για να έχουμε και ωραίο αποτέλεσμα. Τέλεια. Έτοιμη. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Εύχομαι να ήταν όσο πιο γίνεται ευχάριστη αυτή η εμπειρία για σένα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Άμα βγάλεις φωτογραφίες θα μου στείλεις, έτσι. Ωραία, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου.